Κύμα πυραυλικών επιθέσεων με στόχο το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις εξαπέλυσαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τετάρτη στο Κίεβο και άλλος ένας στο Μικολάιφ. Νιωστή μαζική επίθεση εναντίον του κράτου μα. Εξυπεριφέρειε στοχοθετήθηκαν από τον εχθρό. Στο Κίεβο, περισσότεροι από δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν. Αυτή τη στιγμή έχουμε πληροφορίε για δύο νεκρού. Περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμια, έγραψε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, αναφέροντα πω ένα άνθρωπο έχασε επίση τη ζωή του στο Μικολάιφ. Από την πλευρά του, ο αρχηγό των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ανακοίνωσε πω η Ουκρανική Αντιαεροπορική Άμυνα κατέριψε 29 πυράβλου και 15 μη επανδρομένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από τη Ρωσία στο πλαίσιο μια μαζική επίθεση. Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Ζωζέπ Μπορέλ, έφτασε στο Κίεβο για τέταρτη φορά από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, προκειμένου να υπογραμμίσει την ακλόνητη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο κ. Μπορέλ δηλώνει ότι θα συζητήσει με τους Ουκρανούς φίλου της Ευρωπαϊκής Ένωση την ακλόνητη ευρωπαϊκή υποστήριξη προ την Ουκρανία σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο καθώς και τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.